Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων, των ηλεκτρολόγων μηχανικών MEP, της ΕΜΦΕ, των πολιτικών μηχανικών, των ναυπηγών, των μηχανολόγων, των νέων εστιών του Πολυτεχνείου, της αρχιτεκτονικής, της ιατρικής, της νοσηλευτικής, των τούρκικων σπουδών, της νομικής, του ΕΜΕ, οικονομικού, μαθηματικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, των δασκάλων, των υπηαγωγών της Παντίου, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες νέους μαθητές, φοιτητές που είμαστε σήμερα εδώ. Στέλνουμε μήνυμα καταδίκη στους νατοϊκούς σχεδιασμούς που ήταν, είναι και θα είναι βαμμένοι με το αίμα των λαών. Στέλνουμε μήνυμα απάντηση στην κυβέρνηση της Νουδού ότι το σχέδιό της να υπάρξει συγγύη νεκροταφείου, η νεολαία και ο λαός να μην καταδικάσουν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, θα πέσει στο κενό. Δεν θα τους περάσει. Η νέα γενιά δεν θα επιτρέψει σε καμία κυβέρνηση να μετατρέψει τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου, να φυτρώνει βάσεις σε όλη την Ελλάδα σαν τα μανιτάρια, να παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στους φωνιάδες των λαών, να αυξάνει τη χρηματοδότηση για ανατοϊκές δαπάνες, ενώ την ίδια ώρα και στιγμή οι προϋπολογισμοί για παιδεία, υγεία, πρόνοια να πετσοκόβονται συνεχώς, να γίνεται έρευνα στα πανεπιστήμια μας για ανατοϊκούς σκοπούς. Φτάνουν μέχρι και στο σημείο να χρηματοδοτούν προγράμματα State Department και Υπουργείο Παιδείας μαζί για να αμβλύνουν τα δυνατοϊκά αντιπεριελιστικά αισθήματα του λαού και της νεολαίας για να προχωράνε τα επικίνδυνα σχέδιά τους χωρίς εμπόδια. Τέτοια είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα FLEX που δίνει υποτροφίες σε μαθητές για να μείνουν ένα χρόνο στη ΣΥΠΑ, το σχέδιο συνεργασίας ελληνικών αμερικάνικων πανεπιστήμιων που προωθεί ο Υπουργός Παιδείας. Λένε ψέματα. Κανένας νέος να μην τσιπήσει τη βρώμικη προπαγάνδα της κυβέρνησης που προσπαθεί να φυσυχάσει και να ενσωματώσει την νεολαία, να την κάνει συνένοχο στη δολοφονία των λαών, την προσφυγιά και την εξαθλίωση που μοιράζει το ΝΑΤΟ όπου πατήσει το πόδι του. Επιλέγουμε να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας από τους αγωνιστές του λαού μας, τους ανθρώπους του Μόχδου που έχυσαν το αίμα τους για να βάλουν φρένο στα σχέδια των Αμερικάνων υπεριαλιστών και των συμμάχων τους στην περιοχή. Όσο και να προσπαθούν, με απόφαση μάλιστα του ίδιου του State Department, να ξαναγράψουν την ιστορία, η νεολαία ξέρει πως ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες, πρόσφυγες, πολέμοι. Καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία που με τις πλάτες των ΗΠΑ σκόρπισε το θάνατο και την καταστροφή, σκοτώνοντας αμάχους, βομβαδίζοντας μέχρι και καταβλισμούς προσφύγων. Καμιά δουλειά δεν έχουν στην περιοχή η ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ρωσία, Τουρκία και άλλες συμμαχικές τους δυνάμεις για να μοιράζουν την ενεργειακή πίτα της περιοχής, μιας και η Συρία είναι πλούσια σε ενεργειακά κοιτάσματα, βρίσκουν διάφορα προσχήματα για να επεμβαίνουν. Να φύγουν από εκεί. Το μοναδικό λόγο τον έχει ο Συριακός λαός και κανένας άλλος. Δεν χρειάζονται σωτήρες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, πατώντας γερά στο έδαφος που έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την ανανέωση της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, μετατρέπει τη χώρα μας σε ακόμα θήτη και θύμα των υπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή. Προχωρά στην πολυετία ανανέωση της βάσης της Σούδας, αναβαθμίζοντας την ουσιαστικά σε βασικό προπήγιο του ΝΑΤΟ για τους δολοφονικούς σχεδιασμούς του σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή. Αναβαθμίζει σημαντικά τις βάσεις ντρόουν στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, υπτάμενων κατασκόπων στο Άκτιο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που προορίζεται για τη συγκέντρωση ευρωατλαντικών στρατευμάτων με τη μετακίνησή του στα ρωσικά σύνορα. Ετοιμάζει τις κατάλληλες υποδομές για αποθήκευση πυρηνικών στον Άραξο. Κανένας εφησυχασμός. Το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να μην κουνηθεί φύλλο την ίδια ώρα που μπλέκει τη χώρα μας σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς να πέσει στο κενό. Το συλλαλητήριο της προηγούμενης εβδομάδας με αφορμή την επίσκεψη Πομπέο ήταν η πρώτη απάντηση σε όσους θέλουν να μείνουμε με σκυμμένο το κεφάλι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και της Αμερικάνικης πρεσβείας να υπάρξει συγγύη νεκροταφείου έπεσε στο κενό. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, νέους που κατέβηκαν μαζικά στον δρόμο, φροντοφώναξαν μαζί με τους εργαζόμενους και τον υπόλοιπο λαό ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Για άλλη μια φορά βγάζει μάτι πόσο αγώνας μας τους ενοχλεί. Ενοχλήθηκαν που η συζήτηση γύρω από τη συμφωνία άνοιξε στα γεμάτα
σε κάθε σχολή, σε κάθε τμήμα και έτος. Ενοχλήθηκαν που η κινητοποίηση ήταν μαζική και χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, που παρά το όργιο καταστολής και το οργανωμένο σχέδιο να μην πάει η πορεία έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, ο λαός τους απάντησε κατάλληλα, το σχέδιό τους έπεσε στο κενό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, έριξαν με μανία στους διαδηλωτές πρώτου λάμψη και χημικά, προχώρησε σε ένα τελείρο λάσπη συκοφάντηση των αγώνων και του κινήματος, έφτασαν μέχρι και στο σημείο να στοχοποιούν με χαφιεδισμούς διαδηλωτές. Δεν τους κάνουμε το χατήρι να σοπάσουμε. Θα το πάμε μέχρι τέλους. Γιατί ξέρουμε ότι οι αγώνες μας τους τρομάζουν. Γιατί μας φοβούνται. Ξέρουν πολύ καλά πως αν η νέα γενιά, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, ο λαός τα αποφασίσουν, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η Νέα Δημοκρατία από τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε προς ψήφιση ήταν η κατάργηση του ασύλου, για να μην μπορούν να αντιδράσουν την περαιτέρω σύνδεση των ιδρυμάτων μας με τους επιχειρηματικούς ομίλους φοιτητές στη δημιουργία ενός πανεπιστημίου ΑΕ. Γι' αυτό, μαζί με το νέο γύρο επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, η Νέα Δημοκρατία έφερε μαζί και συνδικαλιστικό νόμο που βάζει περαιτέρω εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα μας μέσα στα σωματεία και τα συνδικάτα. Φακελώνει τους εργαζόμενους για να μπορεί εύκολα να σπέρνει το φόβο της απόλυσης, της τρομοκρατίας, να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Περνάμε στην αντεπίθεση. Σε κάθε σχολείο και γειτονιά, σε κάθε σχολή και έτος, βγαίνουμε μπροστά στην οργάνωση συλλογικής διεκδίκησης και πάλης για να καλυφθούν ολόκληρα οι σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή, για να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας. Πρωτοστατούμε ώστε σε κάθε σχολή και σε κάθε έτος οι φοιτητές να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να ανοίξει συζήτηση στα γεμάτα για το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη, για την αποδέσμευση στη χώρα μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις σε ξένα κράτη, για να οργανωθεί ο αγώνας με καλύτερους όρους, με δημιουργία επιτροπών και συνελεύσεων ετών, συνελεύσεων τμήματων, για να γίνουμε πιο πολλοί αυτοί που τους καλάμε τη σούπα, που δεν πάμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα στα συμφέροντα και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την ίδια πολιτική ακριβώς από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να θωρακίσει στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, τσακίζοντας τα δικαιώματά μας. Είναι αποκαλυπτικές οι δηλώσεις του ΣΕΒ, που πριν από λίγους μήνες ευχαριστούσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που υλοποίησε με προσήλωση τα 6 από τα 10 τα πρόγραμμά του. Μάλιστα, παρότεινε τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ίδια προσήλωση, ώστε να υλοποιήσει τα υπόλοιπα 4. Είναι αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη της υλοποίησης αντιλαϊκής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία παραλαμβάνει βαριά σκυτάλη. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό το παράδειγμα με εμπλοκή της χώρας μας στα ανατολικά σχέδια. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του δεν ήταν αυτοί που έβγαζαν λάζι τους φωνάδες των λαών και βάφτιζε το μακελάρι Τραμπ διαβολικά καλό? Αυτοί δεν ήταν που ξεκίνησαν το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ που συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία? Αυτοί δεν ήταν που άνοιξαν τη συζήτηση για δημιουργία νέων βάσεων στην Ελλάδα για φύλαξη πυρηνικών στον Άραξο, που έπαιρναν μέρος σε ανατολικές ασκήσεις πρόβες πολέμου? Ο λαός μας δεν μπορεί να ξεχάσει τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το τομέα, που άνοιξε την πόρτα διάπλατα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει για αυτονόητη πολιτική και για εθνική ενότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να προχωράει με προσήλωση στα ανατολικά σχέδια. Απαντάμε αποφασιστικά στα επιχειρήματα της κυβέρνησης που θέλει να μας πείσει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειας και της ειρήνης. Αλήθεια, ας μας απαντήσουν. Ποιος πρωτοθάτησε σε καταστροφικούς πολέμους ενάντια στην Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και αλλού? Αυτοί δεν ήταν πρωτοστάτησαν στην εγκαθίδρυση της δικτατορίας του 67 στην Ελλάδα, σφύριζα κλέφτηκα στην δικοτόμηση της Κύπρου? Εξάλλου τα παραδείγματα είναι πολλά και στο σήμερα. Με τις πλάτες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία πριν λίγες μέρες, σπέρνοντας το θάνατο. Το ΝΑΤΟ είναι που δεν αναγνωρίζει σύνορα, θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, νομιμοποιεί και δίνει αέρα στα πανιά της Τούρκης προκλητικότητας, καλώντας Ελλάδα-Τουρκία να τα βρουν μόνοι τους. Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη χώρα μας σε στόχο από αντίπαλα υπεριαλιστικά κέντρα. Θυμόμαστε όλοι την ανατυχιαστική δήλωση του Προέδρου της Ρωσίας Πούτιν, που στοιχοποιούσε τη Σούδα στην Κρήτη, επειδή από εκεί ξεκίνησαν οι πύραυλοι Τόμαχοκ και χτύπησαν τη Συρία.
θέλουν να μας πείσουν ότι περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδα-ΣΥΠΑ θα φέρει επενδύσεις, άρα και δουλειές για τον εργαζόμενο λαό. Ξέρουμε τι σημαίνει ανάπτυξη. Ο λαός και η νεολαία την βιώνουμε καθημερινά. Ανάπτυξη για τα κέρδη και τις πίστες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, άρα και περαιτέρω τσάξιμα των δικών μας δικαιωμάτων. Γι' αυτό όλα μαζί τα αστικά κόμματα βαφτίζουν τα δικαιώματά μας παθογένειες του παρελθόντος, που δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε αυτές. Βέβαια, με το συγκεκριμένο επιχείρημα προσπαθούν να βάλουν την νεολαία κάτω από ξένη σημαία, να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αναμονής και ψυχασμού, για να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, να βάλουμε φρένο στα επικίνδυνα σχέδιά τους. Τέτοιες βρώμικες δουλειές τους χαρίζουμε. Δεν θα βάψουμε τα χέρια μας κι εμείς με αίμα, για να βοηθάμε τους νατοικούς να σπέρνουν τον δρόμο και τη δυστυχία στον κόσμο. Οι φοιτητές του MEP πέρσι έδειξαν τον δρόμο, μιας και κάτω από την παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων σταμάτησε ένα τοϊκό ερευνητικό πρόγραμμα το Ranger που έλεγχε τις προσφυγικές ροές στο Αιγαίο. Έχουν μεγάλο θράσος να παρουσιάζονται τα κοράκια του πολέμου ως οι φυλές πραγματικής προσφυγιάς. Από τη μία, ΝΑΤΟΕΣ παίρνουν το θάνατο σε ξένες χώρες και από την άλλη, όποιος καταφέρει να επιζήσει και να τραπεί σε φυγή, θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο. Μόνο το 2018 είχαμε 2.000 νεκρούς στη Μεσόγειο, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά. Όποιος καταφέρει να επιζήσει, φυλάσσεται σε απάνθρωπες συνθήκες στη Μόρια είτε στην υπηρετική Ελλάδα σε hot spot. Μόνο τις τελευταίες μέρες βρήκαν τραγικό θάνατο ένα μικρό παιδί που το πάτησε φορτηγό, αλλά και μια μητέρα με το παιδί της από πυρκαγιά. ΕΕ και ΝΑΤΟ, μαζί και η ελληνική κυβέρνηση, έχουν τεράστιες ευθύνες. Τα χρήματα που δαπανάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέτρα που αποφασίζει δεν είναι για την ανακούφιση των κατατραγμένων από τη φτώχεια και τις υπερελιστικές επεμβάσεις που συμμετέχει μαζί η ΕΕ, ΝΑΤΟ, αλλά για τη χρηματοδότηση μέτρων ανάσχεσης, αποτροπής εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστολής και εκλοβισμού των προσφύγων και μεταναστών στρατόπεδα τύπου Μόριας. Ταυτόχρονα, αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, εντείνοντας την προετοιμασία για νέους πολέμους και επεμβάσεις που προκαλούν νέες καραβιές προσφύγων. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δεν λύνει το πρόβλημα. Εγκλωβίζει περαιτέρω και σε άθλιες συνθήκες τους πρόσφυγες στη χώρα μας, δεν τους επιτρέπει να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Δημιουργεί μια αποθήκη φτηνού και ευέλικτου δυναμικού, που όποτε το χρειάζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ευρώπη, θα το τραβάνε. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, από τη σημερινή πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικές επιτροπές και νέους, θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στου νατοϊκού σχεδιασμού. Να είμαστε περισσότεροι αυτοί που δεν τσιμπάμε στα παραμύθια της κυβέρνησης, πιο αποφασιστικά μέσα από τους συλλόγους μας παλεύουμε ώστε καμία συμμετοχή στους περιεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας φαντάρος εκτός συνόρων, έξω το ΝΑΤΟ από τις σχολές μας, καμία έρευνα για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, καμία αλλαγή συνόρων, να σταματήσουν οι πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, αύξηση της κρατικής σηματοδότησης για την παιδεία στο ύψος των αναγκών μας, να απομονωθούν οι φασίστες εγκληματίες από παντού, άμεσο αποκλεισμό των προσφύγων από τα νησιά του Αιγαίου και μεταφορά τους στην υπηρετική Ελλάδα και στις χώρες τελικού προορισμού τους, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για όσο διάστημα φιλοξενούνται στις προσφυγικές δομές με σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους, όχι στις βάσεις και στα πυρηνικά. Να καταγγελθεί τώρα η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, καλούμε κάθε φοιτητικό σύλλογο, κάθε φοιτητή να μην σκύψει, να σκεφτεί καλά όλα τα παραπάνω και να μην συμβιβαστεί με την όλη κατάσταση. Σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, η αύξηση της παραγωγικότητας θα έπρεπε να επιτρέπουν στην νεολαία να σπουδάζει ανεμπόδιστα και ολόπλευρα, χωρίς να βάζει συνεχώς το χέρι στην τσέπη, χωρίς να ζει συνεχώς με το άγχος και την αβεβαιότητα. Επόδιο είναι και θα είναι, αν δεν το βγάλουμε από τη μέση, η κερδοφορία μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων που για να θησαυρίζουν αυτοί τσακίζονται οι δικές μας ζωές. Δεν θα τους περάσει. Μέσα από τους συλλόγους μας, την οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση και πάλι περνάμε πλέον στην αντεπίθεση. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας. Απαιτούμε άμεση λύση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας. Ούτε σκέψη για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, που διαγράφει φοιτητές και πολλαπλασιάζει τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα. Παίρνουμε αγωνιστικές αποφάσεις, διοργανώνουμε φοιτητικό συλλαλητικό
κριτήριο του 17 δεκάτου που η κυβέρνηση σαν τον κλέφτη μέσα στο αντιλαϊκό αναπτυξιακό σχέδιο περνάει την παραπέραση στη μία κολεγίων πανεπιστημίων, χτυπώντας ακόμα περισσότερο το πτυχίο και το εργασιακό μας μέλλον. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και το Υπουργείο. Οι φοιτητές στους δρόμους, οι νόμοι τους θα μείνουν στα χαρτιά. Καλοί αγώνες.